Όπως βλέπετε, εδώ και μέρες, σε όλη την Ελλάδα η αγροτιά είναι στο δρόμο. Δεν είναι τυχαίο αυτό. Από άκρης άκρης όλη τη χώρα στείνονται αγροτικά μπλόκα για διαμαρτυρία. Η αγανάκτηση έχει βγάλει τους αγρότες και κτηνοτρόφους στο δρόμο για να διαμαρτυρηθούν για τα πολλά προβλήματα που εδώ και χρόνια έχουν και δεν έχουν λυθεί από καμιά κυβέρνηση μέχρι σήμερα. Βλέπετε και τι γίνεται στην Ευρώπη. Ένα παρανομαστή έχουν όλα αυτά. Κοινή αγροτική πολιτική. Η κοινή αγροτική πολιτική είναι απλά αντιαγροτική. Σήμερα υπάρχει μεγάλο πρόβλημα στον πρωτογενή τομέα. Το κόστος διαβίωσης μας και το κόστος παραγωγής είναι αυτά που βασανίζουν και αυτά που θα μας αφανίσουν. Κατώτερες εγγυημένες τιμές για τα προϊόντα μας. Δεν μπορούμε να παράγουμε κάτω από αυτό που κοστίζει. Μέχρι σήμερα αυτό συμβαίνει. Πρέπει επιτέλους η κυβέρνηση να σκύψει πάνω στον πρωτογενή τομέα, πραγματικά στον πρωτογενή τομέα, και να δώσει λύσεις στα προβλήματα που έχουμε. Πρέπει να παράγουμε, θέλουμε να παράγουμε φτηνά και ποιοτικά προϊόντα για τη διατροφή του λαού μας. Για να αγοράζει και εκείνος, να μπορεί να τα αγοράζει, να μπορεί να τα καταναλώνει. Να μπει φρένο σε αυτή την εσχροκέρδεια των μεσαζόντων. Το θέμα είναι ότι εσείς δίνετε το γάλα ή το κρέας ή το λάδι, άσχετα με φέτος που έχει πολύ ψηλή τιμή, έτσι, το δίνετε σε πολύ χαμηλή τιμή, αλλά στα ράφια για τον καταναλωτή φτάνει πάρα πολύ ακριβά. Αυτό λέμε, αυτό. Η κυβέρνηση να βρει τους υπεύθυνους. Δεν θα τους υποδείξω, εμείς τους ξέρουν. Ξέρουν και τους υπεύθυνους, ξέρουν γιατί συμβαίνει αυτό, η διαφορά από το χωράφι στο ράφι, ξέρουν και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε. Τα λέμε, τα έχουμε επιδώσει σε ψηφίσματα χρόνια τώρα και δεν βλέπουμε λύσεις, ουσιαστικές λύσεις. Γι' αυτό είμαστε στον δρόμο και θα μείνουμε στον δρόμο και θα κορυφωθεί αυτή η αγανάκτησή μας. Δεν γίνεται. Σε τοπικό επίπεδο, να σας πω προβλήματα που υπάρχουν, ακαρπία, αναποτελεσματικότητα στην ταχοκτονία. Τι θα γίνει κάποια στιγμή, πρέπει να τα δούμε αυτά. Επιζωοτίες, ζωονόσοι ταλαιπωρούν τα κοπάδια της Λέσβου. Δεν παίρνονται μέτρα. Δεν παίρνονται μέτρα πρόληψης. Δεν παίρνονται μέτρα, μικρά μέτρα τοπικά που μπορούν να ανακουφίσουν το κόστος παραγωγής. Παράδειγμα, μικρά αρδευτικά δίκτυα λόγω κλιματικής αλλαγής πρέπει να ποτίσουμε. Μπορούν να ζητηθεί αύξηση χρηματοδότησης για την ακροπροστασία. Μπορεί να λύσει τα χέρια της περιφέρειας η κυβέρνηση για να μπορεί να προσλάβει κόσμο, εργάτες και επιστημονικό, γεωπονικό προσωπικό για αυτή τη δουλειά. Πρέπει να στελεχωθεί την ιατρική υπηρεσία. Είναι υποστελεχωμένη εδώ και χρόνια. Τα ακούμε, εγώ τουλάχιστον συνδικαλίζομαι 15 χρόνια, τα ακούω συνέχεια αυτό. Ότι θα στελεχώσουμε. Τίποτα. Δουλεύουν 4 άνθρωποι μέσα στα γραφεία. Είναι υπαρκτά προβλήματα. Ζητάμε από τεφροτήρα δημόσιο στο νησί για το μεγάλο πρόβλημα που έχουμε με την κάψη των ζωικών αποβλήτων. Και λόγω των επιζωτιών πρέπει αυτά να φεύγουν έξω. Κάποια πράγματα μπορούν και να γίνουν και στο τοπικό επίπεδο. Παρ' όλα αυτά παλεύουμε, συντονιζόμαστε με τα μπλόκα σε όλη την Ελλάδα, με την Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων, για το εύρος των προβλημάτων και των αιτημάτων που έχουμε, γιατί χωρίς να λυθούν αυτά δεν θα μπορέσει να στηριχθεί πραγματικά και ουσιαστικά ο πρωτογενής τομέας για να μπορέσουμε να πάμε ένα βήμα παρακάτω. Για να μπορέσουμε εμείς να επιβιώσουμε. Αν δεν επιβιώσουμε εμείς, δεν θα επιβιώσει τίποτα πετάκι από εμάς. Ούτε η τυποποίηση, ούτε ο έμπορας, ούτε κανένας. Είναι απλά μαθηματικά νομίζω. Η κινητοποίηση σημερινή έχει τη δυναμική που θέλετε και πώς θα κλιμακωθούν το επόμενο διάστημα? Ναι, νομίζουμε ότι είναι σε καλό δρόμο. Βέβαια, και η Ομοσπονδία έκανε μεγάλες προσπάθειες σε όλα τα χωριά. Κατανοούν, νομίζω, και οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι το πρόβλημα που υπάρχει. Υπάρχουν και αντικειμενικές δυσκολίες. Κάποια φορά κάποιοι δεν μπορούν να κατέβουν, αλλά εμείς τους καλούμε να έρθουν. Είναι η ώρα. Ξεκίνησε ο αγώνας εδώ και πάρα πολύ καιρό. Θα συνεχιστεί, δεν θα τελειώσουμε σήμερα. Θα συνεχιστεί ο αγώνας μας μέχρι την επίλυση των προβλημάτων μας. Οι όποιες ανακοινώσεις που γίναν τώρα από τον Πρωθυπουργό είναι σταγόνα στον ωκεανό. Ούτε το 112 θα μας σώσει. Εδώ δεν προβλέπουν οι μετεωρολόγοι ίδιοι τον καιρό. Θα σώσει εμάς, τον ξέρουμε τον καιρό. Ούτε το ΚΕΠ αγροτών θα μας σώσει. Ούτε το αν θα παραταθεί για ένα χρόνο ακόμα η επιστροφή φόρου πετρελαίου. Εμείς θέλουμε αφορολόγητο πετρέλαιο. Ένα ουσιαστικό μέτρο για να μας στηρίξει. Θέλουμε φτηνό αγροτικό ρεύμα. Η ενέργεια είναι αυτή που μας τσακίζει. Και στο όνομα της πράσινης μετάβασης, της Ευρωπαϊκής Πράσινης Μετάβασης, θα την πληρώσουμε εμείς οι αγρότες, την πράσινη μετάβαση. Ξέρετε ότι θα μας απαγορευτεί σε λίγο να καίμε τα κλαδιά από τα κλαδέματα που κάνουμε? Γιατί ρυπαίνουμε. Τα μεγάλα εργοστάσια δεν ρυπαίνει κανένα. Εμείς θα ρυπαίνουμε, οι αγρότες. Και θα μας αναγκάσουν να μπούμε στη διαδικασία να πάρουμε μηχανήματα και εργαλεία τα οποία είναι πανάκριβα για μας. Εμείς σήμερα ήρθαμε εδώ αντιλαμβανόμενοι το δίκαιο του αγώνα των αγροτών,
να στηρίξουμε μη τι άλλο με την παρουσία μας και οποιαδήποτε άλλη ενέργεια μπορούμε να κάνουμε σαν Δήμος, θα είμαστε στο πλευρό τους. Σήμερα οι αγρότες της Λέσβου ενώνουμε τη φωνή μας με τους αγρότες και συναδέλφους της υπηρετικής Ελλάδας για μια σειρά προβλήματα που αντιμετωπίζει ο κλάδος μας, ο πρωτογενής τομέας, εδώ και πάρα πολύ διάστημα. Είναι επί σειρά ετών που καμία κυβέρνηση δεν μπόρεσε να μας λύσει. Αυτά τα οξυμένα προβλήματα μας βγάζουν σήμερα στο δρόμο του αγώνα και της διεκδίκησης. Μεταξύ των αιτημάτων μας είναι οι κατώτερες εγγυημένες τιμές στα αγροτικά προϊόντα που διεκδικούμε, η αναπλήρωση του χαμένου εισοδήματος για μια σειρά αγροτικά προϊόντα όπως το λάδι και άλλα. Στο λάδι και στην ελαιοκαλλιέργεια η παρτεταμένη ακαρπία του Λεσβιακού Ελαιώνα και οι ζωονόσοι που έχουν πλήξει το νησί μας το προηγούμενο διάστημα έχουν σαν αποτέλεσμα μεγάλη απώλεια εισοδήματος. Ποιες είναι οι δυσκολίες που αντιμετωπίζει ένας νέος άνθρωπος που θέλει να ασχοληθεί με τον αγροτικό τομέα? Οι δυσκολίες είναι πάρα πολλές, κυρίως όμως έχουν να κάνουν σε συγκεκριμένους λόγους, όπως είναι οι υψηλές ασφαλιστικές εισφορές των ΕΛΓΑ, το μεγάλο κόστος παραγωγής, οι αυξημένες εισφορές των ΕΦΚΑ. Ζητάμε από την κυβέρνηση να δείξει κατανόηση στα προβλήματά μας, να προσπαθήσουμε να βρούμε επίλυση από κοινού. Πόσο σημαντικό είναι να ενισχυθεί αυτό το επάγγελμα προκειμένου να μείνει και ο κόσμος στις ακριτικές περιοχές και στα χωριά? Ναι, ακούμε ότι κάθε τόσο ότι ο πρωτογενής τομέας είναι πυλώνας ανάπτυξης της τοπικής οικονομίας, αλλά βρίσκεται οι εξαγγελίες και της κυβέρνησης αλλά και όσους συνηγορούν να βρισκόμαστε μέσα σε ένα σφιχτικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν έχουν να κάνουν καθόλου και δεν δείχνουν κατανόηση στα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε. Υπάρχει μεγάλο πετσόκομα σε επιδοτήσεις φέτος, της τάξης του 21% και περισσότερο 25-30% σε ορισμένους παραγωγούς. Έχει να κάνει με την κοινή ευρωπαϊκή πολιτική που εφαρμόζεται, με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρέπει να αμφισβητήσουμε τις προσταγές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να δοθούν κίνητρα στους αγρότες. Έχουμε συγκεκριμένο πλαίσιο ετοιμάτων και προτάσεων που προβάλλουμε κάθε φορά. Σε κάθε περίπτωση όμως, για να υπάρξουν αυτά, πρέπει να υπάρχει πρώτη ύλη, το γάλα, το λάδι, τα κυριότερα αγροτικά προϊόντα που παράγουμε. Υπάρχει συγκεκριμένο πλαίσιο ετοιμάτων που πάνω σε αυτό ζητάμε την επίλυσή τους.